Γεια σας. Μιας και στο προηγούμενο βίντεο που έκανα για το πότισμα της ντομάτας, ένας φίλος μου ζήτησε να πω κάτι και για το κλάδιμα. Κοιτάξτε, κάθε ποικιλία, κάθε περιοχή είναι διαφορετικά. Εγώ δοκίμασα πέρυσι και είχα καλά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη ποικιλία. Εφέτος έκανα κάτι άλλο. Αυτή την αράδα την κλάδεψα πάρα πολύ, τη σήκωσα να έχει κορμί σαν δεντράκι. Τη βλέπετε. Μια δεύτερη την κλάδεψα λίγο. Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν ποικιλίες που δεν δέχονται κλάδιμα. Δεν το έχω δοκιμάσει, το έχουν πει. Οι άνθρωποι που το λένε κάτι θα ξέρουν. Και υπάρχει και μια τρίτη εδώ, η οποία δεν θα τη σηκώσω καν σε πλέγματα. Θα την ποτίζω και πολύ πιο αραιά. Στην οποία δεν έχω κόψει απολύτως τίποτα. Δοκιμή είναι. Παλιά όλες έτσι τις είχα βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, δοκιμάστε. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Υπάρχουν ντομάτες, έχω ακούσει, που αν τις κλαδεύεις έχουν πρόβλημα, το ρίχνουν, πετάνε μόνο βλαστούς μετά. Είπαμε, η απέναντι την κλάδεψα πάρα πολύ. Όταν θα μαζεύω, θα δω τι μαζεύω από την κάθε αράδα και θα ξέρω για τον χρόνο. Εγώ καλλιεργώ μόνο αυτό το ντοματάκι. Δεν ξέρω πώς το λένε, φυτρώνει και μόνο το άγριο. Αν δείτε, φυτρώνει παντού μόνο το, από αυτές που πέφτουν. Κοιτάξτε. Αφήνω και καμία μέσα στη μέση. Εδώ εφύτρωσε εκεί που φυτέψα μαγκουριά. Φυτρώνει παντού. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δοκιμάστε. Και το να πει κάποιος είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι μπέρδεμα. Καλά να είμαστε να δοκιμάζουμε και να ακούμε γνώμες. Γεια σας.